Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα, καλώς ήρθατε με τόσο πολύ κρύο, τόσο πολύ χιόνι, τόσο πολύ πω, τι κρύο είναι αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε ωραία ανοίγματα, να κάνουμε ωραία ρηξίματα, λίγο να διασκεδάσουμε, να πάρουμε τα πάνω μας λίγο με τις δύσκολες ώρες, μάλλον δύσκολες μέρες που έχουμε περάσει. Είναι λοιπόν αυτό το ρήξιμο, είναι τσιγκάνικο. Δηλαδή το ρήξιμο όντως είναι αμυγός, είναι από τα τσιγκάνικα ρήξιματα, υπάρχουν πολλά τσιγκάνικα ρήξιματα και σας έχω ετοιμάσει και τσιγκάνικες κάρτες. Θα πρέπει να επιλέξετε, αν θέλετε κάτι τώρα ή πιο μετά, δύο πράγματα μόνο θα πω για το μήνα Φεβρουάριο. Αυτό είναι το πρώτο deck. Έχει βγει το 4 κούπα. Είναι καθαρές τσιγκάνικες κάρτες και αυτές. Αν σας αρέσει αυτό εδώ πέρα. Το δεύτερο που βγήκε, αυτή είναι η εκπρόσωπη δηλαδή εδώ πέρα, είναι μία ντάμα σπαθάτη, μπαστούνι συγγνώμη, η οποία είναι που μιλάει για αγάπη. Η επόμενη κάρτα που έχει βγει, έχει βγει άλλο ένα τεσάρι εδώ, ένα τεσάρι κούπα, ένα τεσάρι και εδώ πέρα, ο αριθμός 4 δηλαδή, που έχει να κάνει με το σπίτι. Πολύ ωραία. Και το επόμενο που έχει βγει είναι το 5 καρό, το οποίο μας μιλάει για αλλαγές, ξαφνικά γεγονότα έτσι, 5 καρό, θέματα γης δηλαδή, αμοιβές, γενικότερα και αλλαγές ξαφνικές, αλλά κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, αλλά προς το καλύτερο όμως. Το ερώτημά σας λοιπόν που βάλαμε και στην κοινότητα και επιλέξατε και υπήρχε και πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι να δούμε μια σπριμέρα, να δούμε δηλαδή κάτι θετικό να έρθει στη ζωή μας. Οπότε θα περιγράψουμε, θα αφήσουμε τις κάρτες να περιγράψουν τη ζωή σας, πώς είναι αυτή η κατάσταση και πώς μπορούν να έρθουν αυτές οι θετικές αλλαγές, μιλώντας πάντα για το μήνα Φεβρουάριο. Εδώ τώρα τι έχει βγει. Μπορεί να το δούμε λίγο διαφορετικά. Εδώ έχει βγει κούπα, ζώδια νερού ή οροσκόπος αν θέλετε. Εδώ πέρα έχει βγει και εδώ έχει βγει μία μπαστούνάτη, η οποία έχουν να κάνουν με τα ζώδια της φωτιάς. Εδώ τα ζώδια της γης. Εδώ είναι το 4. Οκ, μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει βγει και εδώ μία κουπάτη βέβαια, στο οποίο έχει να κάνει με τα ζώδια και εδώ του νερού. Δηλαδή αρκετό νερό. Δεν είναι τυχαίο με το χιόνι, με το παγωμένο χιόνι που και αυτό εκπροσωπεί και σημαίνει το νερό. Όμως. Δύο πραγματάκια να δούμε για τη δόνηση του Φεβρουάριου. Ποιες είναι οι ενέργειες του Φεβρουάριου. Είναι ο αριθμός 2. Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος μήνας λοιπόν και έχει να κάνει με τη μεγάλη γέρεια. Βέβαια, μπορούμε να πάμε σε πολύ βαθύτατες αναλύσεις. Δηλαδή να πάμε και σε άλλα νούμερα και σε άλλες αριθμολογικές καταστάσεις και ονοματόδοσης και να βάλουμε και άλλους αριθμούς κάτω εδώ. Αλλά δεν θέλω να τον μπερδέψω, θέλω να το αφήσω όσο πιο απλό γίνεται. Εδώ είναι η μεγάλη γέρεια. Ο Φεβρουάριος λοιπόν οδηγείται από τη μεγάλη γέρεια. Προσέξτε, η μεγάλη αίρια λοιπόν έχει όλα εκείνα τα μυστικά της ζωής της δικής σας. Τα μυστικά τα κρυμμένα. Εδώ μπορεί να είναι μια πολύ καλή φίλη, μια γυναίκα εν πάση περιπτώσει, η οποία γνωρίζει τα μυστικά, γενικότερα τα μυστικά, ή τα δικά σας, ή γνωρίζει τα μυστικά της ζωής, ή με τη διαίσθησή της, ή με κάποια πράγματα και είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Αυτό είναι το θετικό. Θα μου πείτε, υπάρχει και αρνητικό. Ναι, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία είναι εναντίον σας και χρησιμοποιεί την δύναμή της προκειμένου να στείλει τα βέλη της, τα ψυχικά βέλη, ας το πούμε, εναντίον σας. Θα μου πείτε πώς μπορώ να το διακρίνω. Αυτό θα το αφήσουμε πιο μετά να μας μιλήσουν στην ανάλυση. Ο Φεβρουάριος λοιπόν όμως λέει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μυστικά στη ζωή σου τα οποία μπορεί να τα ξέρεις μόνο και εσύ. Πάμε στο συμβολισμό δηλαδή. Ο Φεβρουάριος μας προτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διαίσθησή μας, να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της σελήνης, την ευαισθησία. Δηλαδή, η σελήνη που υπάρχει εδώ πέρα, να σας τη δείξω μισό λεπτό, η σελήνη που υπάρχει εδώ, ο σκοπός της είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ψυχικές μας δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Η μεγάλη αίρια εδώ μας προτρέπει επίσης, μας δίνει και κατευθύνσεις. Αυτή γνωρίζει πολλά πράγματα. Εσείς δηλαδή, ένας άλλος συμβολισμός ωραίος που μου ήρθε τώρα φλασιά, με το ένστικτο μιλάω, με τη διέστηση, είναι ότι είστε εσείς είτε άντρας είτε γυναίκα. Είστε εσείς όπου χρησιμοποιείτε μέσα σας τη διέστησή σας, το ένστικτό σας, για να το αφήσετε να σας οδηγήσει μέσα από τα μυστικά της ζωής για να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε να πετύχετε. Στην ουσία, το να έρθει κάτι θετικό, όπως έχετε ψηφίσει και όλα και στην κοινότητα, σημαίνουν πολλά πράγματα. Κάτι θετικό στην αγάπη, στον έρωτα, στην επανασύνδεση, στο χρήμα, στην επαγγελματική κατάρτιση, σε καινούρια δουλειά, στο να είμαστε καλά, να νιώσουμε ευτυχισμένοι, να νιώσουμε πιο χαλάρια, ας το πούμε, ή οτιδήποτε άλλο.
μπείτε σε αυτή την ενέργεια του Φεβρουαρίου, δείτε τη μεγάλη αίρια. Υπάρχουν πολλά πράγματα, μπορείτε να το ψάξετε κιόλας και εσείς. Τι σημαίνει μεγάλη αίρια, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω. Η μεγάλη αίρια όμως μας αποκαλύπτει, αν θέλει βεβαίως, όλα εκείνα τα μυστικά της ζωής τα οποία υπάρχουν για να έρθουν αυτές οι θετικές αλλαγές. Χρησιμοποιεί γνώσεις, εμπειρία. Θα τη βάλουμε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτός ήταν ο μήνας, ο Φεβρουάριος, δηλαδή αυτή είναι η γενική του δόνηση. Μας προτρέπει ο Φεβρουάριος, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τη διέστησή μας, το ενστικτό μας, τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας, να τα εμπιστευτούμε και να πορευτούμε για να φέρουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε. Εντάξει, αυτό είναι το γενικό νόημα, κατευθείαν πάνω στο θέμα, δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε περισσότερο. Ελπίζω να έχετε επιλέξει πρώτο deck, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Καθαρά τσιγκάνικο ρίξιμο θα είναι αυτό. Τα βάζω εγώ στην άκρη για να έχουμε χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε το ρίξιμο μας. Πρώτο deck, όσοι επιλέξατε το πρώτο deck. Λοιπόν, θα σας κατευθύνω εγώ, θα δείτε, θα είναι ένα πολύ ωραίο αποκαλυπτικό ρίξιμο για τη ζωή σου. Η περιγραφή, αφήστε τα ταρό, αφήστε τις κάρτες εδώ, τις τσιγκάνικες κάρτες να περιγράψουν τη ζωή σου στο έπακρο όπως είναι, δεχτείτε το και θα φτάσουμε να δούμε τι χρειάζεται κιόλας και να γίνει. Λοιπόν, τώρα θα επιλέγω εγώ, θα σας πω πώς θα γίνει, θα επιλέξω. Λοιπόν, επιλέγω. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Βέβαια είχα ανακατέψει, είχα κόψει, ανακατέψα πάλι λίγο. Εντάξει, λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ στην ΑΚ. Πηγαίνουμε και βάζουμε εδώ. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Αυτή είναι η δεύτερη, αυτή είναι η τρίτη, αυτή είναι η τέταρτη, η πέμπτη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και η έβδομη εδώ. Φαίνονται όλα, φαίνονται όλα. Έχουμε κάνει σαν ένα σπαθί. Εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο ένα σπαθί ή έναν σταυρό. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα ότι είναι ανάποδο σταυρός και τα λοιπά. Δεν θέλω να πω σε τέτοιο συμβολισμό, αλλά είναι όμως ένα σπαθί κυρίως. Πάμε να δούμε. Πάμε να αρχίσουμε, να ξεκινήσουμε, να βλέπουμε. Εδώ είναι η εσωτερική κατάσταση. Είσαι εδώ, αυτή τη στιγμή, στο εδώ και στο τώρα, πώς νιώθεις, τι σκέφτεσαι, τι αισθάνεσαι. Και έχει βγει, λοιπόν, εδώ έχει βγει το τρία μπαστούνι. Το τρία μπαστούνι αφορά κυρίως ζώδια της φωτιάς. Μας μιλάει όμως για τρίγωνο, ένα τρίγωνο, το οποίο το τρίγωνο είναι ιερό, που σημαίνει προστασία, εντάξει, έχεις προστασία, σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις προβλήματα, οι πλευρές του τριγώνου εδώ, γιατί έτσι όπως έχει πέσει, σημαίνει ότι έχουν πέσει λοιπόν οι πλευρές του λίγο ανάποδα, αντιμετωπίζεις δεξιά και αριστερά κάποια προβλήματα, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, παράξενη όσον αφορά τη ζωή σου σε αυτή την περίοδο. Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο σε θέματα σχέσεων, το οποίο είτε έχει μπει ή θέλει να μπει ή σε επηρεάζει ή είχε μπει από το παρελθόν στη ζωή σου και σε επηρεάζει. Υπάρχουν μυστικά, είδες, υπάρχουν μυστικά τα οποία μπορεί να αποκαλύφθηκαν και να μην το ήθελες εσύ, μπορεί να το κάνει μια γυναίκα η οποία να αποκάλυψε αυτά τα μυστικά και εσύ να μην το ήθελες. Επίσης σημαίνει ψέματα, αλλά και ανακρίβειες και φήμες που μπορούν να σου λένε σε σένα, τα οποία μπορούν να προσοκαλέσουν και ψυχικό πόνο. Εδώ έχει να κάνει επίσης με χωρισμό, με τσακωμούς, έχει να κάνει με δύσκολες σχέσεις με ανθρώπους, εντάξει, και σημαίνει ότι κάπου πρέπει να πάρεις τώρα εσύ μια απόφαση. Είσαι σε μια εσωτερική κατάσταση αναστάτωσης, αναμπουμπούλας. Μια κατάσταση η οποία δεν σου δίνει τη δυνατότητα με πολλή ανησυχία και άγχος και δεν μπορείς να πάρεις κάποιες, ας το πούμε, αποφάσεις. Το βάζουμε εδώ πέρα. Αυτή είναι η εσωτερική κατάσταση. Είσαι σε αναστάτωση. Ψυχικά προβλήματα, ενώ ψυχικά προβλήματα εννοώ, δηλαδή η ψυχή σου πονάει, εσύ πονάς, η καρδιά σου, τρίτα πρόσωπα, τρίτες δυσκολίες, υπάρχουν γενικά κάποιες αρκετές δυσκολίες, ας το πούμε. Εντάξει, προσέξτε, είναι τσιγκάνικο,
Αυτό το deck είναι τσιγκάνικο. Είναι ιδιαίτερες κάρτες. Το κάθε deck έχει μια λίγο διαφορετική σημασία, έτσι. Δεν είναι ακριβώς από αυτό που γνωρίζετε. Σας το λέω για να υπάρχει ένας διαχωρισμός εδώ πέρα. Κάθε deck έχει τη δική του εκδοχή σε κάποιες αναλύσεις. Εντάξει, τα μπαστούνια, σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή το τρία μπαστούνια, ας το πούμε, σταταρό είναι. Το σταταρό σημαίνει σχέδια, χαρά κτλ. Εδώ όμως έχει μια άλλη ιδιότητα, έχει μια άλλη ερμηνεία. Εντάξει, απλά το ξεκαθαρίζω για να μην μπερδευτούμε. Στη συνέχεια πάμε να δούμε τώρα αυτή η περίοδος τι έχει να σου δώσει. Ο Φεβρουάριος κάτι έχει να σου δώσει όμως, ό,τι και να είναι. Για πάμε να το δούμε. Και αυτό που έχει να σου δώσει είναι ένα άλλο τριάρι. Προσέξτε, εδώ είναι το τρία ξυφών. Εδώ το τρία ξυφών σε πηγαίνει δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω λίγο η ερμηνεία είναι λίγο διαφορετική, αλλά πάμε στους συμβολισμούς, μην μπερδευτούμε, έτσι. Το τρία ξυφών, ναι, και εδώ σημαίνει παίρνω ηγεσία, γίνομαι ηγέτης. Έρχομαι με νέα πράγματα. Αφήνω πίσω μου ό,τι πλέον δεν μου χρειάζεται. Αφήνω δηλαδή τη στεναχώρια, αυτό θέλει να σου πει. Αφήνω τη στεναχώρια. Εδώ το τρίγωνο είναι κάτω, εδώ το τρίγωνο είναι πάνω. Παίζει ρόλο, έτσι. Είναι ιδιαίτερες, για αυτά σας λέω, είναι ιδιαίτερες κάρτες. Πολύ ιδιαίτερες. Εδώ όμως σημαίνει ήρθε η ώρα και η στιγμή το Φεβρουάριο, μέσα από όλες τις δυσκολίες, να αρχίσεις να αναπτύσσεις, να κοινωνικοποιείσαι περισσότερο, να ανοίγεσαι, να εμπιστεύεσαι μάλλον τους ανθρώπους περισσότερο. Και βάλε, γιατί έχει πρόοδο, μετά από δυσκολίες, έχεις και πρόοδο. Αυτή είναι η κατάστασή σου. Αυτή είναι η περιγραφή της ζωής σου. Εντάξει. Άρα έχει να σου δώσει δύναμη. Το τρία ξυφών εδώ, με αυτό το deck, για να μην μπερδευόμαστε, έχει να σου δώσει αρκετή δύναμη. Έχει να σου δώσει ότι με τη βοήθεια των εμπειριών και των γνώσεων και των ανθρώπων που σε επήραξαν, έχεις μάθει πλέον τι να κάνεις. Λες τώρα, δεν θα την ξαναπατήσω, ας πούμε. Είναι και αυτό ένα μεγάλο μάθημα, μια μεγάλη εμπειρία. Εντάξει. Και γενικότερα λέει εδώ ότι μπορείς να κερδίσεις, να φέρεις εις πέρας τις όποιες δυσκολίες σου. Δύο τριάρια τώρα εδώ κάτω στο deck δηλώνουν και γρήγορες επιλύσεις, ας το πούμε, πάνω στο θέμα στο οποίο σε ταλαιπωρεί. Εντάξει. Πάμε να δούμε τι στο τρίτο, σε αυτό εδώ πέρα, στην τρίτη κάρτα, να τα φέρω λίγο, φαίνονται, αλλά λίγο πιο εδώ. Τι πρέπει να αφήσεις. Αυτό που πρέπει να αφήσεις, μάλιστα, είναι το 6 καρό, πρόσεξε. Το 6 καρό σημαίνει δυσκολία στον οικονομικό τομέα. Πολλές φορές εδώ εργάζεσαι πάρα πολύ, αλλά δεν παίρνεις σε επίπεδο ύλης αυτό το οποίο σου αξίζει. Εδώ μπορεί να σημαίνουν και χωρισμοί, μπορεί να σημαίνει και διαζύγιο, σημαίνει έχω πάρει διαζύγιο αλλά δεν μου δίνει αυτά που πρέπει να πάρω, σημαίνει χώρισα, τα χωρίσαμε στη μέση αλλά τελικά με έριξε και δεν πήρα, είμαστε στα δικαστήρια. Γενικά εδώ το 6 καρό είναι περίεργο, σας είπα. Η τσιγκάνικη, αυτό το deck, το κάθε deck έχει λίγο διαφορετική ερμηνεία. Αλλά πάμε στους συμβολισμούς γιατί περιγράφουμε την κατάσταση. Μην πάμε τώρα τόσο πολύ. Μα το 6 καρό το ξέρω, αλλιώς. Εντάξει. Λέμε γενικότερα εδώ το συγκεκριμένο deck τι υπονοεί. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και μια κάρτα για το 6. Προσπαθεί να κρατήσει, είναι δύο φορές το 3. Προσπαθεί να κρατήσει και κάποιες ισορροπίες. Που σου λέει ότι εδώ μπορείς να καναλιζάρεις γιατί είσαι σε μια καλή φάση. Με την μεγάλη αίρια, ενέργειες εκείνες οι οποίες θα σου δώσουν δύναμη, θα σε κάνουν πρακτική, πρακτικό, ρεαλίστρια, συγγνώμη. Πήγα να πω ραλίστρια, δεν ξέρω γιατί. Θα μου πείτε πλάκα μου κάνεις τώρα, ναι. Μπορεί να χρειαστεί να τρέξεις για κάτι. Γι' αυτό μου βγήκε και εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτά που μου έρχονται, δηλαδή οι εικόνες, οι λέξεις, τα εμπιστεύομαι ακόμα και όταν λίγο δεν κάνουν λογική. Μήπως πρέπει να τρέξει για κάποια πράγματα τελικά. Όμως αυτό το οποίο λέει εδώ είναι το κεντρικό μήνυμα της κάρτας είναι εμπιστεύσου. Το ξαναλέω εμπιστεύσου. Τη διέστησή σου και το ένστικτό σου. Αυτό σου λέει και η μεγάλη αίρια, αυτό σου βγήκε η προηγουμένως. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε εδώ εμπόδια. Αυτή η κάρτα το 4 βεβαίως είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια μάλιστα και έχει βγει ανάποδα. Είναι το 4 κούπα. Εφόσον έχει βγει ανάποδα, εδώ τώρα μας μιλάει για πράγματα στα οποία δεν έχεις κάνει στον εαυτό σου, πράγματος χάρη θεραπεία στον εαυτό σου, ένα εμπόδιο εμποδίζει στον εαυτό σου από το να θεραπευτεί, από το να δεχτεί, δεν ξέρω, να δεχτεί την αγάπη, να δεχτεί αυτά που πρέπει εσύ να δεχτείς. Εδώ λέει ότι έχει πέσει μια δυσαρμονία, θέματα έρωτα, θέματα
δυσκολιών. Ζώδια, βέβαια. Εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε αέρα ζώδια, εδώ έχουμε γη, εδώ έχουμε νερό. Λοιπόν, δείχνεις επίσης και μια συστολή στο να δείχνεις και τα αισθήματά σου. Έχεις κλείσει. Αυτό είναι το εμπόδιο σου. Αν θα έλεγα εγώ κυρίως ένα μεγάλο εμπόδιο, ότι έχεις κλείσει, δεν ανοίγεσαι συναισθηματικά, γιατί έχεις πληγωθεί πολύ. Σε πολλούς τομείς. Ο καθένας περισσότερο στον τομέα. Άλλοι μπορεί να είναι ερωτικά, άλλοι μπορεί να είναι συναισθηματικά, άλλοι μπορεί να είναι να κουβαλάνε τραύματα από την παιδική τους ηλικία. Έτσι. Άλλοι μπορεί να έχουν πληγωθεί στο κομμάτι της εργασίας. Ο καθένας όμως, το νόημα είναι το ίδιο. Το τραύμα είναι το ίδιο. Ο πόνος είναι ίδιος. Ναι. Θα μου πείτε, μα τι μας λέτε. Ναι. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές ιστορίες, επειδή έχω κάνει νευρογλωσσικό προγραμματισμό και με ανθρώπους και τα λοιπά και έχω δει τι γίνεται. Μπορεί για κάποιον να θεωρεί, έλα μου, πέρασες γι' αυτό και στεναχωρίασαι γι' αυτό. Ναι. Γιατί είναι η ψυχούλα του διαφορετική από τη δική σου και στεναχωρείται με άλλα πράγματα, τα οποία εσύ μπορεί να μην δώσεις σημασία. Εδώ πάντως σημαίνει όμως ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να παραμείνεις ψύχρεμος, ψύχρεμη. Να μαζέψεις δηλαδή ό,τι είναι αυτό το οποίο σε έχει δυσκολέψει. Το εμπόδιο σου λοιπόν είναι στην συναισθηματική έκφραση, αλλά από την άλλη χρειάζεται ψυχραιμία, έτσι. Για να το φέρω λίγο εδώ. Ωραία, για να... Το επόμενο που βγαίνει, ή μάλλον συγγνώμη, θα πάμε εδώ, στην πέμπτη κάρτα. Λοιπόν, εδώ μας έχει βγει ένα δεκάρι. Το δεκάρι αυτό ξυφών, έχει να μας πει ότι έχει ολοκληρωθεί μία φάση, ολοκληρώνεται μία φάση, γιατί ο αριθμός 5 είναι τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου. Στο τσιγκάνικο αυτό ρίξιμο, το 5 είναι τι μπορείς να... Ωραία, εντάξει, είχες τα εμπόδια, είχες αυτά, η σκέψη σου, το συναίσθημά σου, πέρασες δυσκολίες, παρελθόν αυτά. Τι μπορείς όμως να χτίσεις από τις τάχτες σου, από το 0 δηλαδή. Και βγαίνει ένα 10. Τα 10 γενικότερα, τα δεκάρια, ακόμα και τα περίεργα, δείχνουν ένα δρόμο, να ανέβεις πάνω. Να τελειώσει ο κύκλος και να ανέβεις πάνω. Αυτό σου λέει εδώ πέρα. Ολοκλήρωσε, λέει εδώ πέρα, όποια φάση στη ζωή σου, όποιο κεφάλαιο στη ζωή σου δεν σου χρειάζεται. Γιατί κάτι καινούριο προσπαθεί να μπει. Απλά δεν το βλέπεις εσύ ή δεν το επιτρέπεις. Χρειάζεται να έχεις, εδώ λέει, τη φιλοδοξία του να προχωρήσεις. Την εσωτερική δύναμη να τα φέρεις εις πέρας, να προχωρήσεις δηλαδή. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Το 10 ξυφών μπορεί να γίνει και μία κάρτα με πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη και ένα καινούριο ξεκίνημα, όντως. Και στην αριθμολογία, μετά το 9 πάει το 10. Το 10, αν το προσθέσω 1 και 0, για στην αριθμολογία προσθέτω τους αριθμούς μεταξύ τους. Αν κάνω 1 και 0, μου κάνει πάλι 1, που σημαίνει ξεκινά από όλα από την αρχή στη ζωή μας. Ένα από τα μαθήματα που έχουμε να περάσουμε είναι να ξεκινήσουμε πάλι από το 0 πολλές φορές. Κάποιοι άνθρωποι το αντέχουν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν το αντέχουν. Συγγνώμη, μια γουλίτσα ζεστό καφέ. Αλλά είναι πολύ καλό αυτό που σου έχει βγει. Αναγεννιέμαι από τις τάχτες μου, αριθμός 10, 10 ξυφών, πηγαίνω με δύναμη δηλαδή. Στο επόμενο, που είναι η έκτη κάρτα, είναι τι μπορεί να πάρεις γενικότερα από το σύμπαν, από το Θεό, από τα αστέρια, ακούγεται λίγο περίεργο, από τη θεϊκή δύναμη, από τους Αγίους, ό,τι ο καθένας έχει στην ψυχούλα του και στην καρδιά του. Για να ενσωματωθούν στην ψυχή σου. Προσέξτε τι όμορφο ρήξιμο. Για να ενσωματωθούν στην ψυχή σου. Είναι ένα ρήξιμο το οποίο έχει πολύ καρδιά και πολύ συνέστημα. Και εδώ βγαίνει ένα άλλο δεκάρι, ρε παιδιά. Αν παρατηρήσετε, θέλω να παρατηρήσετε κάτι. 3, 3, 10, 10. Νούμερα τα οποία επαναλαμβάνονται σε ένα deck σημαίνει ισχυρή ενέργεια, σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη και πιο ευκολία στην υλοποίηση. Και βγαίνει ένα άλλο δεκάρι εδώ. Και θέλω να το δείτε. Και αυτό είναι το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι, ναι, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν πράγματα που θες να αλλάξεις, νιώθεις ότι είσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη, ε. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ πώς έρχεται με ένα μαγικό τρόπο αυτές οι δυσκολίες να σου δώσει ένα μεγάλο μήνυμα τι μπορείς να πάρεις στην ψυχή σου, να σπάσεις τον κύκλο και να ξεκινήσεις έναν καινούριο κύκλο. Γι' αυτό επιμένουν. Να αγκαλιάσεις όποια ευκαιρία έρχεται στη ζωή σου, ακόμα και ένα σήμαντη ή μικρή. Να πω ένα παράδειγμα τι εννοώ δηλαδή. Μπορεί να σε καλέσουν να πας μία βόλτα και εσύ να είσαι στις μαύρες σου. Πήγαινε, μην το χάσεις. Σου έρχεται να φτιάξεις ένα καφέ. Φτιάξε τον καφέ με πολύ αγάπη.
Σου έρχεται, ξέρω εγώ, να πιεις ένα κρασάκι. Άνοιξε το κάτω με πολύ αγάπη. Απλά πράγματα στη ζωή. Η ζωή μας χρειάζεται μια απλότητα. Απλά. Τα απλά πράγματα έχουμε μάθει να μην δίνουμε σημασία. Κάτω με τέτοιο τρόπο που να γεμίσεις πραγματικά. Φτιάξε ένα ωραίο φαγητό. Μάζεψε, πήγαινε, ξέρω εγώ, πάρε το αν, δεν ξέρω, αν έχετε ζωάκι ή όσοι έωσες έχετε, πάρε το ζωάκι σου, χαϊδέψε το, νιώσε αυτή τη ζεστασιά, νιώσε αυτή την έλξη, δες πόσο και εκείνος αγαπάει και σου επιστρέφει την αγάπη. Μη χάσετε όμως το νόημα που είναι νέο ξεκίνημα. Ο Φεβρουάριος παρουσιάζει, βέβαια, εσείς θα το κάνετε. Τα χαρτιά εδώ απλά λένε τις ενέργειες, περιγράφουν τη ζωή σου. Θα κάνεις εσύ το νέο ξεκίνημα. Και το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η νέα κάρτα, μάλλον το 7, είναι, που έχει να κάνει το μέλλον για το Φεβρουάριο. Με τι μοιάζει? Με τι μοιάζει, παιδί? Αν τώρα τα βάσουμε όλα, με τι μοιάζει? Και μοιάζει με το 2, μάλιστα με το 2 μπαστούνι. Το 2 μπαστούνι έρχεται να σου πει ψάχνω τον εαυτό μου και τους άλλους. Σημαίνει ότι οτιδήποτε πέρασε στο παρελθόν από δυσκολίες, δυσαρμονίες, διαφωνίες, καθυστερήσεις, προδοσίες από ανθρώπους, τέλος ίσως και κάποιον, ίσως και το τέλος κάποιων σχέσεων, ήρθε η στιγμή μέσα από αυτές τις δυσκολίες να αποδεχτείς, προσέξτε πώς θα το πω, να αποδεχτείς την καρμικότητα της κατάστασης, γιατί έχει μια καρμικότητα εδώ, και να προχωρήσεις, διότι θα σου δοθεί πίσω με κάποιο μαγικό τρόπο αυτά τα οποία έχασες και πόνεσες. Το μέλλον σου λοιπόν μοιάζει, το μέλλον σου λέει για το μήνα Φεβρουάριο είναι μέσα από ανθρώπους και μέσα από καλές σχέσεις. Να λοιπόν πως έρχονται και δένουν όλα, φίλες και φίλοι. Το αφήνω λίγο εδώ. Πίνω μια γουλιά καφέ πάλι, ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το δεύτερο deck. Το πρώτο deck ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικό, όπως είδατε. Νομίζω ότι έχει περιγράψει στο ακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή σας και το τι χρειάζεται εσείς να κάνετε. Εντάξει. Πάμε δεύτερο deck. Το δεύτερο deck λοιπόν, με αυτές τις τσιγκάνικες κάρτες, αυτές είναι Aurora, λέγονται Gypsy Witch Oracle. Λοιπόν, πολύ όμορφες κάρτες. Όμως, εντάξει, τις έχω ανακατέψει, ξανανακατεύω λίγο, για να επιλέξουμε 7 κάρτες. Ελπίζω να περνάτε καλά, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή, κάντε like, να ευχαριστήσω τους παλιούς συνδρομητές, τους καινούριους και φυσικά ενεργοποιήστε οπωσδήποτε τις ειδοποίησεις να σας έρχονται όποτε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο, να σας έρχονται ειδοποίησεις, έτσι. Αν παρόλα αυτά το έχετε ενεργοποιήσει και δεν σας έρχονται, κάτι μέσα, διάβαζα στο Google κάπου έχετε ενεργοποιήσει μέσα από το δικό σας το κινητό να μην σας έρχονται, μέσα από άλλο, από άλλη ρύθμιση, να μην σας έρχονται καθόλου ειδοποίησεις από το YouTube. Α, δείτε το, απλά το λέω έτσι. Το λέω έτσι συμβουλευτικά. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν. Μάλιστα. Μία. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. 7 λοιπόν. Και δεν είναι τυχαίο ακόμα και ο αριθμός 7, έτσι. Και ο αριθμός 7 σε ένα ρίξιμο δεν είναι τυχαίος. Τα βάζω εδώ, αλλά έρθει η στιγμή όμως. Λοιπόν, 1, 2, 3, εδώ λοιπόν, 4, 5, 6 και 7. Φαίνονται όλα? Φαίνονται όλα. Πάμε τώρα στην πρώτη μας επιλογή. Να δούμε και με το συνδυασμό βέβαια και με την ενέργεια του Φεβρουαρίου. Ποια είναι η εσωτερική κατάσταση σε εσένα? Και η εσωτερική κατάσταση είναι... Α, να το, μια πολύ όμορφη κάρτα. Εσύ λοιπόν είσαι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που έχει να κάνει με τις σχέσεις, με τις σχέσεις σου γενικότερα, τις πιο κλειστές, ίσως και τις επαγγελματικές, εδώ βγαίνουν και οι επαγγελματικές, ή μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα η οποία σε προβληματίζει.
Αν είσαι άντρας, δεν υπάρχει μια γυναίκα που σε προβληματίζει. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να είναι ένα δικό σου πρόσωπο, αλλά γενικότερα ένα δικό σου πρόσωπο, ενώ κοντινό, φίλη, ίσως και μια πολύ στενή συνεργάτης. Το δύο καρό έχει όμως να κάνει με ερωτήματα. Έχεις πολλά ερωτήματα τα οποία ζητούν πρακτική απάντηση. Είσαι σε μια εσωτερική κατάσταση που έχεις πολλά ερωτήματα για τη ζωή σου. Και αναζητάς κάποιος ή κάποια, κυρίως κάποια, να σου δώσει αυτές τις απαντήσεις. Μπορεί να είναι και η μητέρα σου. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο πάνω σου. Αλλά είσαι σε αυτή την αναστάτωση, την εσωτερική. Δεν είναι από τις κακές κάρτες. Όχι, δεν είναι από τις κακές κάρτες. Κυρίως βέβαια, ναι, αν είσαι άντρας θα μου πεις ναι, αφορά και εσένα, διότι είναι μέσα τα ερωτήματα που μπορείς να έχεις και για μια ερωτική σχέση, έτσι. Πολλά ερωτήματα εδώ. Εδώ είναι πολλά ερωτήματα. Το αφήνουμε εδώ. Η δεύτερη είναι τι έχει να σου πει αυτή τη στιγμή. Και βγαίνει λοιπόν ένας, μάλιστα, εδώ βγαίνει λοιπόν ένας βασιλιάς, ένας κουπάτος, εδώ έχουμε ζώδια γης, εδώ έχουμε ζώδια νερού, τα οποία είναι η συμφωνία, είναι δίνει με τα χέρια, είναι η συμφιλίωση. Βέβαια, εξαρτάται και από πώς επικοινωνούν οι κάρτες μεταξύ τους και θα το δούμε σε λίγο όλο εδώ, αλλά όμως έχει να κάνει με την αγάπη και με τη ζεστασιά. Μπορεί να έχει να κάνει, έχει να κάνει και με προϊσταμένους, με προϊσταμένες. Εδώ δεν ξέρω, είναι μια συμφωνία, είναι, τα βρήκαμε τελικά, δίνουμε τα χέρια, δίνουμε τα χέρια συνεργασία, τα βρήκαμε τελικά, τσακωθήκαμε και τα βρήκαμε. Πάντως υπάρχει ένας άντρας εδώ, όριμος, ο οποίος, σοβαρός, όριμος, δυνατός, ηλικιακά πρέπει να είναι άνω των 42 ετών, όπου με κάποιο τρόπο δίνει ίσως και μία λύση στο όλο θέμα και στο όλο προβληματισμό. Κυρίως μπορεί να είναι ένας πατέρας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, σκεφτεί, εγώ λέω κάποιες αναλύσεις, λέω κάποια πράγματα, λέω κάποια tips, λέω κάποιες βοήθειες, αλλά και εσείς όμως μπείτε στο συμβολισμό. Δεν χρειάζεται να ξέρετε από χαρτιά, να δείτε, ναι, αφορά εκείνο ή αφορά, μπορεί να είναι ένας καθηγητής. Και να έχετε ερωτήματα εσείς όσον αφορά για το μάθημα, γιατί δεν σας πέρασε, ας πούμε. Και τόσο, σε τέτοιο επίπεδο κιόλας. Και να έχετε συναχωρηθεί. Όμως εδώ έχει να κάνει με μια κατεύθυνση. Αυτός ο άνθρωπος εκεί είναι για να μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορεί να φαίνεται ότι μα, με συμπαθεί, με θέλει, με γουστάρει, δεν με γουστάρει, θέλει να είναι μαζί μου, θέλει να τα φτιάξουμε, θέλει να... Το λέω γενικά, έτσι, δεν το λέω μόνο. Λοιπόν, και έρχεται εδώ για να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Τι λέτε εσείς, νομίζω ότι έτσι είναι. Η τρίτη κάρτα είναι από το παρελθόν. Τι πρέπει να αφήσεις. Κάτι πρέπει να αφήσεις εδώ. Αναγκάζεσαι κάτι να αφήσεις. Λοιπόν, και είναι ένα σπασμένο γυαλί. Ένα σπασμένο γυαλί λοιπόν. Εδώ υπήρχε μία ατυχία γενικότερα για πολλά χρόνια στη ζωή σου, που μπορεί να υπήρξε και, και ένας θάνατος ίσως και ενός δικού σου προσώπου, ενός φίλου ή φίλης. Μπορεί να αφορά τώρα, να το πάω σε μία επέκταση, ή εδώ ένα αγαπητό πρόσωπο, πολύ αγαπητό πρόσωπο, το αγαπούσες πάρα πολύ, ή αυτό εδώ πέρα μία γυναίκα ή ένας άντρας. Κάτι όμως έχει πεθάνει εδώ. Και πολλή ατυχία. Αυτό τώρα μεταφράζεται στο εξής. Το έχει πεθάνει μπορεί να είναι ναι και φυσικό πρόσωπο, μπορεί να είναι όμως και το τέλος μιας κατάστασης. Γι' αυτό υπάρχει εδώ το σπασμένο γυαλί. Είναι και η γρουσουζιά που λένε, έτσι. Επίσης, προσέξτε φίλες και φίλοι, τυχόν ψυχικές επιθέσεις, το λέω έτσι, και άλλα μαύρα πράγματα, βέβαια και αρνητικά πράγματα, τυχόν ψυχικές επιθέσεις. Αν κάτι μέσα σας λέει, κάτι μου συμβαίνει, κάτι γίνεται, δεν μπορεί αυτά, προσέξτε το, ναι, ισχύουν οι ψυχικές επιθέσεις και βρίσκουν, να σας πω μια λεπτομέρεια τώρα εδώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους πιάνει τίποτα. Και θα σας το εξηγήσω μόνο αστρολογικά και πολύ γρήγορα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να μην μακρηγορήσω. Ένας αστρολογικός χάρτης μας δείχνει και μπορεί να μας βγάλει ακόμα μέχρι και το όνομα αυτού που το έχει κάνει. Αν κάποιος μας κάνει ψυχική επίθεση. Και μαύρα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μεθοδολογία μέσω αστρολογίας που γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι όπου ο χάρτης τους δείχνει ότι έχουν πολύ μεγάλη προστασία. Ξέρω εγώ, ο Δίας. Ο Δίας αντιπροσωπεύει και την Εκκλησία ακόμα ή τον Παπά. Αντιπροσωπεύει όμως και τη δύναμη να ανταπεξέλθει σε τυχόν
κρόνιες, ας το πούμε, ή αριανές επιθέσεις από ανθρώπους. Δείτε λίγο το χάρτη σας, αν είναι ανοιχτός, αν μπορεί να το ψάξετε αυτό λιγάκι, αν είναι ανοιχτός για τέτοιες επιθέσεις. Κυρίως κοιτάμε τον 6ο και τον 12ο οίκο. Αν είναι ευαίσθητος ο 6ος ή ο 12ος οίκος σας. Και αν υπάρχουν εκεί πέρα ζώδια τώρα, κυρίως Άρης, η θέση του Άρη δηλαδή. Αν έχετε, ας πούμε, Άρη στο 10ο οίκο ή Άρη στον 6ο οίκο, δείτε το λιγάκι. Εντάξει. Και ρωτήστε μετά, αν θέλετε, έναν καλό αστρολόγο και τα λοιπά, να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ναι, μπορούν να βγουν αυτά και να μας προστατέψουν. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Εντάξει. Προσέξτε λοιπόν, γενικότερα κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα. Και βεβαίως είναι και το 44, και το 44 σημαίνει και οικονομικά και οικονομικές δυσκολίες, πολλές οικονομικές δυσκολίες, και αυτά σας προβληματίζουν. Πάμε να δούμε τώρα στην τέταρτη κάρτα και τα εμπόδια. Τα εμπόδια έχουν να κάνουν και με την αγάπη. Έχουν να κάνουν λοιπόν και με τον πλούτο, έχουν να κάνουν με που πηγαίνω, που κατευθύνομαι. Το εμπόδιο σας είναι λοιπόν εδώ ότι σε αυτό που αγαπάτε δεν μπορείτε να πάτε. Προσέξτε, δηλαδή αυτό που θέλετε, οποιοδήποτε και είναι αυτό, μπορεί να είναι πρόσωπο, μπορεί να είναι κατάσταση, μπορεί να είναι πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι ταξίδι, μπορεί να είναι τόπος, μπορεί να είναι δουλειά, μπορεί να είναι ο καθένας ό,τι αγαπάει η ψυχή του, έτσι. Λοιπόν, δυσκολεύεστε να πάτε εκεί. Ο καπετάνιος που οδηγείτε εσείς στη ζωή σας, γιατί και εμείς κατά κάποιο τρόπο συμβολικά καπετάνιοι είμαστε, σας δυσκολεύει πολύ να πάτε εκεί. Έχει βγει στη θέση του εμποδίου εκεί λοιπόν. Το 9 όμως σημαίνει επίσης, το 9 σημαίνει και κλείσιμο κάποιων πραγμάτων πάλι. Κλείσιμο κύκλων, κλείσιμο καταστάσεων, κάπου πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος της ατυχίας, να το πω έτσι, ή των καταστάσεων που περάσατε, για να αρχίσετε λίγο να ανασάνετε. Έχετε όμως, προσέξτε, υπόσχεται πολλά αυτή η κάρτα. Έχει πέσει σε δυσμενή θέση, αλλά υπόσχεται πολλά αυτή η κάρτα. Υπόσχεται δυνατότητα να κατευθυνθείτε εκεί που θέλετε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, προσέξτε, γιατί εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Μπορεί κάποιος, κάποια από εσάς να πει, μα εγώ θέλω επανασύνδεση και επανασύνδεση δεν έρχεται. Ναι, διότι εδώ σηματοδοτεί, όπως σας είπα, το 9 που κλείνει μια κατάσταση και πρέπει να πάτε μάλλον κάπου αλλού. Ίσως λέω τώρα, ίσως, εντάξει, εγώ βάζω αυτή την πρόθεση, ίσως πρέπει να αναζητήσετε κάπου αλλού την αγάπη, σε μια άλλη εταιρεία ίσως αυτό που θέλετε, έτσι, να ψάξετε, να το βρείτε. Μπορεί να μην είναι εφάμιλο, μπορεί όμως να είναι κάτι αντίστοιχο σε αυτό το οποίο αγαπάτε ή σε αυτό το οποίο θέλετε. Το αφήνουμε εδώ, είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα είναι η πέμπτη κάρτα, είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία λέει τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου. Μια φοβερή ερώτηση. Τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου, ξεκινώντας από το Φεβρουάριο, έτσι. Η ενέργεια του Φεβρουαρίου. Και έχει βγει το 9 καρό. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Λοιπόν, τι μπορείς να χτίσεις. Πρώτα απ' όλα να εμπιστευτείς και να ανοίξεις την καρδιά σου. Η καρδιά λοιπόν. Μια μεγάλη καρδιά εδώ πέρα που είναι συμβολική, που λέει ότι μπορείς να πάρεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά από καταστάσεις και κάποια γεγονότα. Εφόσον εσύ τα οδηγήσεις, όπως είπαμε, εφόσον το πάρεις απόφαση, έχεις την καρδιά σου ανοιχτή, δεν κρατάς κακίες, ό,τι έγινε έγινε. Και ο κάθε άνθρωπος πηγαίνει με τα δικά του, με ό,τι γνωρίζει ο καθένας πηγαίνει, ρε παιδιά. Κάνουμε ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη ζωή. Πολλές φορές πληγώνουμε ανθρώπους χωρίς να το θέλουμε. Μπορεί να πούμε κάτι και ο άλλος να το πάρει αλλιώς. Μπορεί να παρεξηγηθούμε για βλακίες. Πολλά πράγματα. Δύο εννιάρια όμως είναι ότι ναι, κάτι τελειώνει ολοκληρωτικά, αλλά πρέπει όμως να βρεις, δηλαδή μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου ξανά το συναίσθημά σου. Αυτό κι αν είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα για το Φεβρουάριο για να μπορέσεις να πορευτείς και να προχωρήσεις. Επίσης, σε ένα άλλο συγκλονιστικό ερώτημα το διπλανό είναι ο Τζόκερ, ναι. Σε αυτό το τσιγκάνικο ρίξιμο και σε κάποια άλλα βέβαια και σε αιτιακές κάρτες ο Τζόκερ παίζει ρόλο. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Τζόκερ είναι πραγματικά έχεις κερδίσει αυτό που λέμε το Τζόκερ. Δεν σας μιλάω για οικονομικά τώρα. Εδώ σας μιλάω τι μπορείς να πάρεις και να το ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Το κλείσιμο της ατυχίας, ρε παιδιά. 9 χρόνια, να το πω έτσι, 9 χρόνια ατυχιών περίπου, έχετε τη δυνατότητα να το κλείσετε. Τώρα θα μου πείτε με ποιο τρόπο, αν έχουν γίνει ψυχικές επιθέσεις, δεν ξέρω τι άλλο,
Ψάξτε το λιγάκι αυτό, γι' αυτό σας είπα λίγο τον αστρολογικό χάρτη, δείτε το. Μπορείτε να κάνετε, ξέρω εγώ, ένα ευχέλαιο. Τι να σας πω, πάρε στον μπαμπά. Στο μπαμπά, όπα μπαμπά, γιατί είπα μπαμπά. Στον παπά, ή δεν ξέρω, στον μπαμπά, και μου πέσε και ο Τζόκερ εδώ. Λοιπόν, με το που είπα αυτές τις δύο λέξεις. Το γεγονός ότι έπεσε δεν είναι κακό, είναι ένα μήνυμα που σας λέει ότι πρέπει η ενέργεια, πρέπει να σηκωθείτε από ό,τι είναι αυτό που πρέπει να σηκωθείτε και να πάτε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Ο Τζόκερ θα σας βοηθήσει. Ο Τζόκερ που έχει πέσει εδώ σημαίνει και τύχη. Αλλαγή της τύχης. Αυτό το θετικό που έχετε, δεν ξέρω αν το έχετε ψηφίσει την γενότητά μου, αυτό που κάναμε, τη δημοσκόπηση ας το πούμε, αλλά το θετικό το οποίο η θετική αλλαγή μπορεί να έρθει. Ανοίγει. Εφόσον κλείσουν αυτές εδώ πέρα οι μπουρδες. Και στο επόμενο λοιπόν είναι, μάλιστα, έχει έρθει λοιπόν ένα άλλο εννιάρι. Προσέξτε. 3 εννιάρια στη σειρά. Οπωσδήποτε κάτι πρέπει να αφήσετε πίσω σας, ρε παιδιά. Ο καθένας ό,τι πρέπει να αφήσει. Εσείς γνωρίζετε ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν αυτό το εννιάρι λέει επίσης, πολύ κοντά σου μπορεί να είναι μια νέα αγάπη, οπότε πρόσεξε το, η αγάπη που ψάχνεις δηλαδή, ή επίσης πρόσεξε και φίλους οι οποίοι σου δίνουν πολύ λάθος πληροφορίες και δεν θέλουν το καλό σου. Και υπάρχει εδώ και το 8 καρό. Μήπως υπάρχει ένας άνθρωπος πολύ κοντά σου, ο οποίος δεν θέλει το καλό σου και κάνει πολλά άσχημα πράγματα για σένα. Το 9 όμως είναι αυτό που λέει με τι μοιάζει το 7, το αριθμό, δηλαδή το 7 που επέλεξα, την 7η κάρτα, που είναι με τι μοιάζει το μέλλον. Το μέλλον λοιπόν μοιάζει, κλείνω, παίρνω λοιπόν τα σπαθιά μου, παίρνω τη δύναμή μου δηλαδή, παίρνω τη λογική μου, παίρνω την αλήθεια μου, παίρνω την αξία μου και πάω να βρω νέα αγάπη. Νέα αγάπη μπορεί να είναι νέα εργασία, μπορεί να είναι νέοι φίλοι, ναι, μπορεί να είναι νέες γνωριμίες. Μπορεί να είναι κάτι καινούριο. Κλείνει ένας κύκλος εδώ. Επίσης, 3-9, αν τα κάνουμε αυτά και τα προσθέσουμε, μας κάνει 27, 2 και 7 μας κάνει πάλι 9. Ένας κύκλος επιμένει, πρέπει να κλείσει. Το 9 σημαίνει ένα νέο. Λοιπόν, δεν κάνουμε τώρα το γλωσσοδέτη, ούτε σας λέω κοτσάνες, διότι αυτό το λέει και ο Πυθαγόρας. Το 9 μας έχει έρθει διότι σημαίνει το νέο το οποίο και υπάρχει μέσα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Παρατηρήστε το συμβολισμό του 9. Είναι ένας κύκλος και ένα τσιγκελάκι το οποίο πηγαίνει πάλι πίσω. Ένας κύκλος κλείνει, αλλά θα πας πάλι πίσω να ξεκινήσεις από την αρχή. Αυτό σου λέει. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό άνοιγμα. Το δεύτερο deck, το οποίο σας λέει κλείσιμο κύκλο. Άρα η περιγραφή της ζωής σου λέει για το μήνα Φεβρουάριο, κλείσε τώρα ό,τι μένει ανοιχτό. Ο καθένας ό,τι γνωρίζει και ό,τι μπορεί να το κάνει και ό,τι ξέρει. Αυτά. Δεν λέω κάτι άλλο. Προχωράμε, φίλες και φίλοι. Για να δούμε. Στο επόμενο. Φοβερό deck και αυτό. Ελπίζω να περνάτε καλά. Μην ξεχάσετε την εγγραφή σας, έτσι. Μια βουλίτσα. Έτσι να παίρνουμε δυνάμεις, γιατί μιλάω κι εγώ. Λοιπόν, εγγραφή, καμπανάκι και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και για τα καλά σας λόγια και για το όλο αυτό το διάστημα που είμαστε μαζί. Φτάσαμε με το καλό 12.000 περίπου συνδρομητές. Είναι πολύ σημαντικό για μένα για ένα εντελώς ερασιτεχνικό κανάλι, έτσι, ιδιωτικό ερασιτεχνικό κανάλι. Δεν είναι επαγγελματικό κανάλι, είναι ένα πολύ ερασιτεχνικό κανάλι στο οποίο μου αρέσει να κάνω αυτό που κάνω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, ρε παιδιά, τώρα. Το τρίτο deck. Όσοι επέλεξαν το τρίτο deck. Για να αρχίσουμε. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, ωραία, 6 και 7, λοιπόν. Ωραία. Δώστε μου λίγο χρόνο να μαζέψω εδώ τις κάρτες. Να τις βάλω στην άκρη για να ξεκινήσουμε. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη,
τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη. Φαίνονται όλα. Ναι, το κάναμε λοιπόν το σπαθί μας. Για σας λοιπόν, ποια είναι η δική σας εσωτερική κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν. Και η δική σας, α, τι έγινε εδώ. Εδώ είστε λοιπόν, έχει βγει μια κάρτα που έχει να κάνει με το μωρό, έχει να κάνει με τα νιάτα, μπαστούνι, πέντε μπαστούνι, και το πέντε μπαστούνι παίζει ρόλο εδώ πέρα. Που σημαίνει μήπως έχουν έρθει κάποια καινούρια πράγματα στη ζωή σας, μια καινούρια δουλειά, ξεκίνημα σε πανεπιστήμιο, σπουδές, αλλαγές, εδώ είναι ανοιχτά χρώματα. Μπορεί να είστε εσείς, αισθάνεστε σαν παιδί που θέλει να εξερευνήσει και να κάνει, αισθάνεστε ότι είστε σε μια κατάσταση που εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί εδώ δείχνει την αλλαγή. Εδώ δείχνει την εμπειρία. Θέλω να αλλάξω, το φέρω πολύ κοντά εδώ, γιατί είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείχνει όμως την εμπειρία και το καινούριο και την αλλαγή. Είστε σε μια φάση αλλαγών βεβαίως, έτσι. Μπαστούνι, φωτιά, αλλαγή, ζωηράδα. Θέλω να αλλάξω πράγματα. Δεν νιώθω αυτό την ικανοποίηση ακόμα, το οποίο θέλω να κάνω. Και βεβαίως σημαίνει και τα μορουδίστικα βήματα, δηλαδή ότι ξεκινάς αλλά κάπου λίγο και φοβάσαι το άγνωστο, τι θα γίνει. Πάμε να προχωρήσουμε. Τι έχει να σου πει η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή, η ζωή σου. Αυτό είναι η πηξίδα. Εδώ έχει να κάνει με το τέσσερα καρό. Και έχει να κάνει επίσης, για να δω και κάτι άλλο, με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε, με σημαντικές αποφάσεις. Σας βρίσκει λοιπόν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, θέλετε να χτίσετε και να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, ό,τι και να είναι αυτές. Σε όλους τους τομείς. Γιατί η πηξίδα δεν ξέρει κανένας που θα πάει. Άλλος θα πάει βόρεια, άλλος θα πάει ανατολικά, άλλος θα πάει νότια, άλλος θα πάει δυτικά. Ο καθένας θα πάρει το δικό του δρόμο, έτσι, τη δική του τροχιά. Το συναίσθημα όμως μένει το ίδιο, η επιθυμία είναι η ίδια. Που σημαίνει έχω να πάρω σημαντική απόφαση. Δηλαδή, έχω να πάρω μια σημαντική απόφαση για το αν θα δεχτώ αυτή τη δουλειά. Έχω να πάρω μια σημαντική απόφαση αν θα χωρίσω. Έχω να πάρω μια σημαντική απόφαση αν θα κάνω εκείνο, αυτό, το άλλο. Είστε λοιπόν κάτω από το πρίσμα πολύ σημαντικών αποφάσεων. Εκεί σας βρίσκει. Πάμε να δούμε το παρελθόν και το τι πρέπει να αφήσεις. Α, και έχει βγει η σελήνη. Αυτό που πρέπει να αφήσεις πίσω σου είναι η θλίψη. Είναι η στεναχώρια. Είναι η αρρώστια. Είναι η κακή φήμη που μπορεί να υπάρχει για κάποιους, κάποιες, για κάποιο λόγο. Αλλά γενικά σου λέει προχώρα. Για να δω και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. 13, 22, ναι. Λοιπόν. Γενικά όμως, είναι μια κάρτα η οποία σε οθεί να σου πει ότι εμπιστεύσου και σε εδώ τη διέστηση, ότι έχει βγει, εδώ υπάρχει η σελήνη, η μεγάλη αίρια είναι κυβερνά τη σελήνη και εσύ εδώ να εμπιστευτείς τη διέστησή σου. 8 κούπα. Το 8 κούπα σημαίνει διέστηση, σημαίνει συνέστημα. Σημαίνει προχωράω, σημαίνει, γενικά είναι μια θετική κάρτα, αλλά πρόσεξε όμως τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί, κάποιες περιόδους μπορεί να περνάς θλίψη, στεναχώρια, αυτό πρέπει να το αφήσεις. Εντάξει, πρέπει να τα αφήσεις πίσω σου. Διότι μπορεί η ψυχή σου, η διέστησή σου να σε κατευθύνει πολύ σωστά και πολύ σοφά. Η τέταρτη κάρτα λοιπόν είναι τα εμπόδια. Και τα εμπόδια είναι η τύχη. Νιώθεις ότι δεν έχεις τύχηση. Και για να δω λοιπόν 13, 22, 32. Όχι, δεν έχουμε κάποια σύνδεση. Όμως από μόνη της είναι μία. Όπα, ναι. Το ότι μου έφυγε από τα χέρια σημαίνει νιώθεις ότι σου φεύγει η τύχη από τα χέρια. Νιώθεις ότι σου τελειώνει η τύχη. Είσαι δηλαδή πολύ κοντά να κάνεις κάτι, ό,τι και να είναι, και σου φεύγει. Και λες, ρε παιδί μου, τι ατυχία είναι αυτή. Μπορεί να είναι και στα απλά πράγματα, έτσι. Του στείλει φρέναρα κανονικά, από απόσταση και δεν ξέρω τι. Τελικά γλίστρισε το αυτοκίνητο και χτύπησα τον άλλον, ας πούμε, και πληρώνω τώρα. Ή τρέχουμε στα δικαστήρια ή δεν ξέρω τι άλλο, με τις ασφαλιστικές. Αλλά είναι μια κάρτα θετική και σου λέει εδώ μιλάει για τύχη.
6 καρό. Το 6 καρό έχει να κάνει και με θέματα πρακτικής φύσεως, παρελθόν, επίσης να κάνει το παρελθόν, καρμικά θέματα, ίσως κάποιες καρμικές συναντήσεις, ίσως ατυχία, επίσης μπορεί να είναι ατυχία σε συνεταιρισμούς, σε συμβόλαια, σε δικαστήρια, σε νομικές υποθέσεις. Κάπου λες, ρε παιδί μου, μα το είχα, γιατί το έχασα. Ένα τέτοιο feeling, ένα τέτοιο πράγμα μου έρχεται να σας πω. Αλλά όμως, όπως και να το κάνουμε, η τύχη είναι με το μέρος σας. Έστω και σαν εμπόδιο, προσέξτε. Εδώ η ερμηνεία είναι. Καλύτερα τύχη, έστω και λίγη, παρά τύχη καθόλου. Είναι αυτό που λέμε τυχερός μέσα στην ατυχία μου, έτσι. Αυτό σας συμβολίζει εδώ. Αυτό είναι το εμπόδιο σας. Για να πάμε στην πέμπτη κάρτα, η οποία λέει τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου. Και αυτό που μπορείς να χτίσεις είναι η αλλαγή και τα καινούργια πράγματα. Συγχωρέστε με λίγο, κοιτάζω εδώ τους συνδυασμούς. Λοιπόν, μία κάρτα η οποία, οκ, εντάξει, είναι ουδέτερη σαν ενέργεια, σου λέει όμως, γιατί το καράβι περιμένει εδώ και σου λέει εγώ περιμένω ο καπετάνιος να μπει και να με πάει εκεί που θέλει να με πάει. Που εσύ θες να πας, έτσι. Εδώ όμως λέει ότι έχεις τη δυνατότητα να χτίσεις από τις τάχτες σου και να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Εντάξει, έχουμε και το 10 εδώ, το 10 μπαστούνι. Με πολλή ενέργεια, πολλή αποφασιστικότητα, πολλή δύναμη και μπορείς αυτή την κάρτα από ουδέτερη να της δώσεις ένα θετικό και αρνητικό βέβαια πρόσημο και για να προχωρήσεις. Αλλά όμως, κοίταξε να δεις, αυτό που σου λέει μπορώ να χτίσω τις τάχτες μου και να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα και μετακίνηση ακόμα. Να αλλάξω εντελώς ακόμα και το τόπο που μένω. Να πάω αλλού. Πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι και αυτή τι μπορείς να ενσωματώσεις και να πάρεις μαζί σου και είναι το βιβλίο. Το βιβλίο, να δω κάτι μισό λεπτό. Ναι, κοιτάξτε με. Υπάρχει ένα συνδυασμό εδώ πέρα. Περίεργος. Όμορφος περίεργος. Δύο δεκάρια. Η ενέργεια λοιπόν εδώ πέρα ενισχύεται με αυτά τα δύο δεκάρια που σημαίνει νέα ξεκινήματα. Και εδώ επειδή είναι το 3 και σου λέει αν πέσει το 3 που έχει αυτό το 3 σημαίνει και εδώ σημαίνει και διαβατήριο. Βεβαίως το άλλο το οποίο σημαίνει διαβατήριο δηλαδή σημαίνει πάω ταξίδι, προχωράω, ναι όντως φεύγω στο εξωτερικό, κάτι κάνω, αλλάζω, τέτοια πράγματα. Όμως το βαθύτερο νόημα είναι εγώ αλλάζω αυτή τη στιγμή τη ζωή μου. Ξεκινάω από την αρχή και είναι θέμα σπουδών, θέμα μυστικού και μυστήριο. Δηλαδή μην τα αποκαλύψετε όλα. Κρατήστε κάποια πράγματα για σας μέσα σας, κάποιες γνώσεις. Κάποια τα οποία δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω, που είναι πολύ προσωπικά. Και δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να τα γνωρίζει. Μπορεί να θέλετε να τα βγάλετε από μέσα σας, αλλά προσέξτε που θα τα πείτε και σε ποιον θα τα πείτε, λέει εδώ αυτή η κάρτα. Το επόμενο που έχει να μας πει είναι το... Ναι, να πω κάτι γιατί μου ήρθε φλασιά. Τα δύο δεκάρια, το ξαναλέω, σημαίνει νέο ξεκίνημα. Νέα αλλαγή, νέο ξεκίνημα. Ξεκινάω από την αρχή. Και το 7 είναι το μέλλον με τι μοιάζει του Φεβρουάριου και είναι το βουνό, Le Monde, μάλιστα. 8 ξυφών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να παλέψεις για να φέρεις τις αλλαγές, σου λέει, πρέπει να παλέψεις. Πρέπει να δουλέψεις μέσα σου αρκετά πράγματα και σε επίπεδο ψυχικό και σε επίπεδο κατεύθυνσης και σε επίπεδο τύχης και σε επίπεδο πού θέλω να πάω, στόχου δηλαδή και σε επίπεδο πώς θα το πετύχω και πώς θα το κάνω. Είναι μια κάρτα ιδιαίτερη. Το μέλλον λοιπόν, για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτό δώστε μου να δω τους συνδυασμούς. Ωραία λοιπόν. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνετε είναι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να περάσεις. Ναι, υπάρχουν. Και μέσα στο Φεβρουάριο μπορεί να υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία δεν σε φτάνουν τόσο κοντά στο στόχο σου και αυτό σε αγχώνει πολύ και λες μα εγώ γιατί δεν έχω την τύχη να γίνεται πιο γρήγορα. Ή γιατί δεν έχω την τύχη, ρε παιδί μου, να είναι πιο ομαλά τα πράγματα, πιο θετικά, αυτές οι θετικές αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή μου. Όμως, σε βάζει, έχουμε τον αριθμό 8, είναι το 8 σπαθί. Το 8 σπαθί σημαίνει παίρνω δύναμη. Αποφασίζω και διατάζω που λένε τον εαυτό μου, παίρνω δύναμη.
βρίσκω τη δύναμη να ξεπεράσω οποιοδήποτε εμπόδιο, γιατί μάλλον ήδη είστε σε εμπόδιο ούτως ή άλλως, και τότε εφόσον το ξεπεράσω μπορώ να χρησιμοποιήσω όλες αυτές τις ενέργειες, όλες αυτές τις δυνάμεις. Έχω επίσης, γιατί έχει βγει και η σελήνη εδώ, και το ένστικτό μου και τη βοήθεια από ανθρώπους και τη βοήθεια της μεγάλης ιέρειας. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι μια φίλη, ένας άνθρωπος έμπιστος. Εντάξει. Μπορεί επίσης να είναι και άντρας εδώ. Μπορεί να είναι η μεγάλη ιέρεια, μπορεί να είναι ένας άντρας ο οποίος όμως έχει... είναι πιο έτσι χαμηλών τόνων, πιο ήσυχος, έχει κατασταλάξει, γνωρίζει από πνευματικά πράγματα και μπορεί να σας βοηθήσει. Δεν βλέπουμε πάνω σε χάρη κάτι παππούλιδες, κάτι ιερωμένους που έχουν, παιδί μου, μια πολύ ευγενικιά και ήρεμη μορφή και κάθεσαι κοντά μαζί τους. Δύο πράγματα λένε και η ηρεμή ψυχή σου, έτσι. Για τη μεγάλη αέρια, αυτό που θέλει να κάνει είναι να βοηθήσει. Και επειδή έχει βγει και εδώ η σελήνη, είναι λοιπόν η διέστησή σας και η δύναμή σας είναι αυτές όμως. Προσέξτε, έχει βγει αυτή η κάρτα για να γίνετε ενεργειακά δυνατοί, δυνατές, ξεκάθαρο. Και αυτό γίνεται, ναι, μέσα από εμπόδιο. Δεν θα το αναλύσω γιατί γίνεται, γίνεται όμως, γίνεται μέσα από εμπόδιο. Και όσοι εσείς έχετε, γιατί πολλές φορές επικοινωνούν κάποιοι άνθρωποι μαζί μου και μου λένε, ο αστρολογικός μου χάρτης είναι αυτό, είναι χάλια, είναι εκείνο, είναι τα... Κοιτάξτε, όλοι έχουμε ένα αστρολογικό χάρτη, ο οποίος έχει πάντα και θετικά και αρνητικά. Όλοι, ναι, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν στο χάρτη τους, ξέρω εγώ, μια μεγαλύτερη τύχη, άλλος στην πνευματικότητα, άλλος στο να βγάλουν χρήμα, άλλος στον έρωτα. Ναι, συμβαίνουν αυτά, γίνονται. Όμως, ο αστρολογικός χάρτης, όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι, σημαίνει δύο πράγματα. Πατάω στα θετικά μου, στις δυνατότητές μου, στις δυνάμεις μου, όποιες είναι αυτές, για να ξεπεράσω τα προβλήματα και να γίνω δυνατός ενεργειακά για να ξεπεράσω τη μοίρα μου. Αυτό είναι. Τη μοίρα μου και το πεπρωμένο μου. Αυτό είναι. Αυτό σας λέω εδώ. Εντάξει. Το αφήνω και αυτό λίγο εδώ. Μπορεί να γίνεται, ξέρετε κάτι, πάλι φλασιά. Μπορεί να γίνετε πολύ δυνατές, πολύ δυνατοί ενεργειακά. Γι' αυτό και κάποιους βλέπετε, κάποιους. Εντάξει, δεν λέω να γίνονται μοναχοί ή μοναχές, προς Θεού, έτσι. Βλέπετε κάποιους μοναχούς, φτιάχνουν το πνεύμα τους, δυναμώνουν το πνεύμα τους, τη θέλησή τους, ατσαλώνονται μέσα από δυσκολίες αυτά. Για να μπορούν, για να αντέξουν. Και θα το βρείτε ο δρόμος σας, έτσι. Δεν είναι αρνητικό, προσέξτε, δεν είναι αρνητικό το στρώσιμο. Είναι θετικό. Έχετε δυνατά χαρτιά. Αλλά, ναι, υπάρχουν και δυσκολίες και τα εμπόδια πρέπει να ξεπεράσετε. Τελεία και παύλα. Πάμε τώρα στο επόμενο. Τα μαζεύω και αυτά εδώ. Πολύ ωραίο μήνυμα και αυτό εδώ. Και πάμε και σε αυτές τις ιδιαίτερες λοιπόν κάρτες. Αιγυπτιακές είναι αυτές. Ωραία. Ας πιούμε μια γουλίτσα. Για να πάμε. Οπα. Μία κάρτα. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, λοιπόν, αυτή θα πάρω, πέμπτη, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι και η έβδομη. Ωραία. Αυτές είναι οι 7 κάρτες. Την εγγραφή μην ξεχάσετε. Θα μου έδινε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με την εγγραφή σας στο κανάλι, διότι έτσι μεγαλώνει και όλο το κανάλι και είναι και, αν θέλετε, και ένα είδος δικής μου εσωτερικής ικανοποίησης. Υπάρχει και αυτό, βεβαίως. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε τι επιφυλάσσει για το τέταρτο deck. Η πρώτη κάρτα, λοιπόν. Α, μάλιστα. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει είναι εσωτερική κατάσταση. Εδώ βγαίνει σκορπιός, σκορπίνιες, καλά το είπα, λοιπόν, ενέργειες. Παρόλο που είναι το 10 σπαθί και αφορά και ζώδια τώρα του αέρα, εδώ από πίσω κρύβεται ένας σκορπιός, έτσι. Την κάρτα αυτή την κυβερνά κυρίως ένας σκορπιός. Είναι οι εσωτερικές πληροφορίες που υπάρχουν σε κάθε ντέξα, είπα, γι' αυτό. Εδώ υπάρχει πόνος. Εντάξει, υπάρχει ένας πόνος εδώ, μια θλίψη.
μια στεναχώρια. Και για κάποιο τρόπο λοιπόν έχει έρθει αυτός ο πόνος, έχει έρθει στην επιφάνεια, αλλά ο σκοπός αυτού του πόνου όμως είναι να βελτιωθείτε, να βελτιώσετε τη ζωή σας, κάνοντας και εσείς ένα καινούριο ξεκίνημα μέσα μέσα στο Φεβρουάριο. Εδώ τώρα μιλάμε ότι υπάρχει μια αιμονή, μπορεί με κάτι να έχετε κολλήσει, κάτι να σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Πόσες πολλές φορές κάποια πράγματα μας λένε κάτι, οι άνθρωποι μας κάνουν κάτι και κολλάμε και το αναπαράγουμε και το αναπαράγουμε συνέχεια, συνέχεια. Μα γιατί να μου το κάνει, μα γιατί να μου το κάνει, μα γιατί το έκανε, γιατί μου το είπε αυτό, γιατί έγινε έτσι, μα γιατί, 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 γιατί. Και σας έχει κολλήσει. Αυτό είναι του Σκορπιού εδώ. Η αιμονή είναι η αιμονή του Σκορπιού. Είναι η ψυχή που έχει κολλήσει αυτή την ενέργεια και μια μεγάλη αίρεια εδώ μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκολλήσετε και να προχωρήσετε λοιπόν. Άρα μιλάμε για κόλλημα εδώ, μιλάμε για μπλοκάρισμα. Η δεύτερη κάρτα είναι τι έχει να σου πει η όλη κατάσταση ή γενικά ας πούμε, αυτό που περνάτε. Α, μάλιστα. Εδώ είναι ένας ζυγός κρύβεται, κάρτα καρό, είναι ο Βαλές καρό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχεις να μάθεις. Κρύβεται ένα ζυγός που σημαίνει δίνω σημασία στις σχέσεις. Γιατί ο ζυγός σας ζώδιο δίνει σημασία στις σχέσεις, έτσι, και έχετε επηρεαστεί, έχετε στεναχωρηθεί. Υπάρχει βέβαια και ίσως και στο κύκλο σας ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά σας βέβαια. Μπορεί να είναι το αγόρι σας, μπορεί να είναι ο άντρας σας, μπορεί να είναι ο άνθρωπός σας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Που όμως είναι πολύ ξερόλας, το παίζει ξερόλας, μπορεί να είστε και εσείς που το παίζετε ξερόλες, αλλά έχει πολλά πράγματα να μάθει. Σε πολλά επίπεδα. Έχει και ο χρόνος είναι αυτός, γιατί όταν μιλάμε για πεντάκτηνο, γιατί εδώ είναι καρό είναι το πεντάκτηνο, σημαίνει ότι έχεις πολλά 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 πράγματα να περάσεις και να μάθεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να μάθεις γιατί συμβαίνουν αυτό, ποια είναι η αιτία. Γίνεται κάτι, ας πούμε. Ποια είναι η αιτία από πίσω? Είναι η επιλογή μας μόνο? Είναι η ελεύθερη βούληση? Είναι γιατί το επιλέξαμε? Είναι γιατί το σύμπαν το επέλεξε? Δεν σας το απαντήσω εγώ, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εσείς πρέπει να προβληματιστείτε. Γιατί σου συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει? Πάμε στην τρίτη κάρτα. Το παρελθόν και τι πρέπει να αφήσεις. Τι πρέπει να πεις πίσω σου? Α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε το τρία κούπα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας δίδυμος, κυβερνάει αυτή την κάρτα ένας δίδυμος για κάποιο λόγο. Το κούπα σημαίνει ζώδια βέβαια του νερού. Το τρία κούπα γενικά είναι μία από τις πολύ καλές κάρτες. Αυτό όμως που πρέπει κάτι να αφήσεις πίσω σου είναι κάτι έχει γίνει στο ερωτικό κομμάτι. Μια ερωτική επιτυχία, ένας γάμος ήταν. Κάτι λοιπόν σε οδηγεί σε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσεις, έτσι. Δεν σου λέω χώρισε, σώνει και δεν καλά. Εδώ σου λέει κάτι αφήνω πίσω. Κάτι έχει γίνει λοιπόν εδώ. Και χρειάζεται να μάθεις εσύ και στεναχωριέσαι. Αλλά μιλάει για νέο κεφάλαιο. Μπορεί. Τι μου έρχεται φλασιά. Στον ερωτικό τομέα. Μπορεί να μην υπάρχει το πάθος που υπήρχε. Και να αλλάζει η σχέση. Δεν είναι κακό. Μπορεί να γίνει. Πιο, δεν το λέω αρνητικά, πιο συντροφική και φιλική θα έλεγα, συγκαταβατική. Δεν είναι κακές λέξεις αυτές. Είναι η φύση του έρωτα, έτσι, μεταμορφώνει το έρωτας. Τι να κάνουμε, ο έρωτας πάντα ηφαίστειο δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει για ένα διάστημα, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα ηφαίστειο. Και τα ηφαίστεια ακόμα κάποια στιγμή ξεθυμαίνουν και ηρεμούν. Αλλά όμως, επειδή είναι από τις θετικές κάρτες, εδώ έχει να κάνει και να σου πει, ίσως και για μια ανανέωση, επειδή είναι ο δίδυμος εδώ, επικοινωνία και ανανέωση. Μήπως πρέπει να αφήσεις τις συμπεριφορές του παρελθόντος και να ανανεώσεις τις σχέσεις σου, τη συνεργασία σου, την επικοινωνία σου με την οικογένεια για να γνωρίσεις την επιτυχία. Μπορεί να είναι αυτό το μήνυμα της κάρτας. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο μήνυμα. Ποια είναι τα εμπόδια που έχεις να αντιμετωπίσεις? Τα εμπόδια είναι πολλά. Εδώ υπάρχει ένας ήλιος από πίσω που κρύβεται και κυβερνά αυτή την κάρτα. Είναι το 6 μπαστούνι. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, εδώ η αποτύπωση, αν παρατηρήσετε, είναι 6 μπαστούνι, αλλά έχει 6 σπαθί εδώ, έτσι. Είναι η αποτύπωση της κάρτας. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε τα εμπόδια, πάμε να δούμε την ορμηνεία που σημαίνει εμπόδια. Απώλεια, έξοδα, δυσκολίες, αλλά
Η απογοήτευση είναι αυτή και ο ήλιος που μπορεί να σε κατευθύνει σε κάτι καινούριο. Εδώ αυτή η κάρτα, το 6, το 6 μπαστούνι, σου λέει, ή το 6 ξυφών, εντάξει, είναι 6 ξυφών εδώ, αλλά έχει το 6 μπαστούνι σαν συμβολισμό, μη σας μπερδεύει, το νόημα, ο συμβολισμός είναι, μπορώ να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Το εμπόδιο μου είναι ότι δεν κάνω το ξεκίνημα, δεν κάνω την πράξη, δεν κάνω την πρωτοβουλία. Κάτι με εμποδίζει, κάτι από το παρελθόν, κάτι σε τραβάει. Αλλά έχεις βάλει όμως πλώρη, έχεις βάλει δύναμη για να πας μπροστά. Αυτό είναι καλό. Το επόμενο που είναι η πέμπτη κάρτα, μάλιστα. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, η πέμπτη κάρτα είναι. Τι. Όπα, και αυτή μου πέσε. Πέφτουν πολλοί κάρτες, λοιπόν. Γιατί που έπεσε, τι μπορείς να χτίσεις από τη στάχτη σου. Γι' αυτό έπεσε. Ένας καρκίνος κρύβεται από εδώ από πίσω. Είναι η κούραση και οι αποφάσεις. Από τη στάχτη σου μπορείς να χτίσεις τη δύναμη, το συνέστημα, την αυτοπεποίθηση αν θέλεις, να παίρνεις αποφάσεις, να συγχωρείς και να προχωράς. Βέβαια από πίσω κρύβονται και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, αλλά κυρίως αυτή την κάρτα την κυβερνά ο καρκίνος. Ο καρκίνος συνδέεται πολύ στενά, και αυτή η κάρτα βέβαια, με τη μεγάλη αίρια. Η μεγάλη αίρια λοιπόν μέσα από τη διέστησή της έχει μυστικά τα οποία έχει να σου αποκαλύψει για να κάνεις το νέο ξεκίνημα, να ξεπεράσεις την κούραση, να έχεις αποδοχή, να συγχωρέσεις και να προχωρήσεις και να πάρεις σημαντικές αποφάσεις στη ζωή σου. Αυτό είναι που μπορείς να χτίσεις. Τι μπορείς να ενσωματώσεις στην ψυχούλα σου μέσα. Και αυτό, μάλιστα. Αχ, εδώ τι έχει βγει. Εδώ είναι αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, δυσκολίες λοιπόν. Γι' αυτό βγήκαν οι σχέσεις εδώ. Εδώ είναι καθαρά θέμα σχέσεων λοιπόν, η τέταρτη κάρτα. Έχεις περάσει δυσκολίες, υπάρχει ένας Ποσειδώνας από πίσω που κυβερνά αυτή την κάρτα, που ο Ποσειδώνας πάντα προκαλεί θολούρα. Δίνει μεγάλη διέστηση, αλλά πολλές φορές σε δυσκολεύει να καταλάβεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Ίσως και μια αρρώστια μπορεί να έχει υπάρξει, μια δυσκολία, μια ψυχική δυσκολία, κάτι σε τυρανάει μέσα σου. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να κοιτάξεις την ψυχή σου, να δεις αν υπάρχουν, αν είστε αδελφές ψυχές, διδύμες φλόγες, ποιες είναι οι δυσκολίες σε θέματα σχέσεων. Εδώ βγαίνουν δυσκολίες σε θέματα σχέσεων, αλλά έχει υπόψη σου όμως ότι με τον άνθρωπο που είσαι, είτε άντρας είτε γυναίκα, επειδή υπάρχει ισχυρή καρμικότητα, δηλαδή αδελφές ψυχές, διδύμες φλόγες, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν για να τις ξεπεράσεις και να γίνει η σχέση σου πιο δυνατή. Τώρα βέβαια το επεκτείνω λιγάκι, μπορεί να και θέματα συνεργασιών, γιατί οι αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες δεν είναι μόνο σε ερωτικό επίπεδο. Υπάρχουν και συνεργάτες, υπάρχουν και μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να είναι το παιδί, η κόρη με τον μπαμπά, ξέρω, μπορεί να είναι η κόρη με τη μητέρα. Αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες δεν είναι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, έχετε υπόψη σε αυτό. Μπορεί να είναι συνεργάτες, μπορεί να είναι ακόμα και αντίπαλοι, μπορεί να είναι και αντίζηλοι, βέβαια. Ποιος είναι ο σκοπός όμως όλων αυτών? Να έρθουν κοντά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Συγχωρώ, ξεπερνάω τα εμπόδια και έρχομαι κοντά με αυτόν τον άνθρωπο και προσφέρω μέσα από την ψυχή μου. Και τα ξύφη εδώ, τα σπαθιά, πλέον δεν είναι σπαθιά που πληγώνουν. Πάμε στο επόμενο που είναι η τελευταία κάρτα που σημαίνει το μέλλον με τι μοιάζει για το Φεβρουάριο, έτσι. Και το μέλλον είναι, μάλιστα. Το μέλλον είναι λοιπόν εδώ, είναι η ηχθής, είναι το 8 ξυφών, υπάρχει μια αβεβαιότητα. Υπάρχει σκοτούρες, κάποια λόγια ίσως στην εργασία, όμως έχει βγει πάλι εδώ δύο χταριά. Τι σημαίνει αυτό? Έχω δύναμη αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο δηλαδή, να πετύχω και να κάνω καλό στην εργασία μου, σε όποια εργασία είναι αυτή, και να χτυπήσω την αβεβαιότητα. Οι ηχθείς φέρνουν μια αβεβαιότητα. Οι ηχθείς φέρνουν μια θολούρα σαν ζώδιο, έτσι. Γενικά όταν τα συντάμε στην αστρολογία τους ηχθείς, και κάνουμε μια ανάλυση, ας πούμε, εκεί υπάρχει μια θολούρα γενικά. Γιατί τα νερά τα βαθιά, γιατί αυτός είναι ο συμβολισμός της θάλασσας, φτάνει σε ένα σημείο που δεν βλέπεις και προσανατολίζεις και λες τώρα είμαι πάνω, είμαι κάτω, είμαι δεξιά, είμαι αριστερά. Το 8 όμως, το 8 εδώ ξυφών σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτά τα δύο οχτάρια, και αν κάνω και κάτι άλλο, κάνω και αυτό 6 και 2 μου κάνει και αυτό 8 σε ένα επίπεδο, αλλά αυτά τα δύο οχτάρια όμως εδώ μαζί μιλάνε για ένα πράγμα. Δύναμη. Βρες τη δύναμή σου. Για το μήνα Φεβρουάριο μιλάνε, βρες τη δύναμη ώστε να πάρεις
τις αποφάσεις σου, δηλαδή πάρε τις αποφάσεις σου, όποιες είναι αυτές για τον καθένα, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Στηρίξου στη λογική, στο συνέστημα, στο ένστικτο, πάρε μια απόφαση, χτύπησε την αβεβαιότητα, μη φοβάσαι και προχώρα, θα σου κάνει καλό, θα σου δώσει μεγάλη δύναμη. Και μη δίνει σημασία στα λόγια που ακούς, μπορεί να λένε από τους άλλους. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει πολλές φορές που λένε μην το κάνεις αυτό, μη εκείνο, μη ρισκάρεις, μα, μόσου του. Και τελικά ο άνθρωπος το κάνει και πετυχαίνει. Και λέει αν τους άκουγα δεν θα πετυχαίνω. Και αυτό είναι ένα ωραίο, πολύ όμορφο συγκλονιστικό ρήξιμο, το οποίο σας μιλάει για την προσωπική σας δύναμη. Η μεγάλη αίρεια, αυτό που σας αποκάλυψε και το ρήξιμο, είναι για τη δική σας προσωπική μεγάλη δύναμη που έχετε. Κάντε την εγγραφή, κάντε το like σας, πατήστε το καμπανάκι, μπείτε και στο site μου, 5 δωρεάν υπηρεσίες για εσάς, για να παίρνετε πολύ όμορφες απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Σκαλίστε το site μου, μπείτε μέσα, είναι πολύ απλό, πολύ όμορφο, έχει γίνει με μεράκι, έχει δικές μου απαντήσεις. Και με αυτό φίλες και φίλοι να σας ευχαριστήσω, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα ακόμα συγκλονιστικό ρήξιμο το οποίο θα κάνουμε την επόμενη φορά, μάλλον την Κυριακή πάλι. Έως τότε να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.